Με ήττα αποχαιρέτησε η ΑΕΛ τις φετινές αγωνιστικές υποχρεώσεις, καθώς την τελευταία αναμέτρηση της Football League έχασε στην Άμφιση από το Φρουτικό με σκορ 2-0. Η Λαρισινή ομάδα παρατάχθηκε με αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές, ενώ αντίθετα η ομάδα της Άμφισσας καίγονταν για την νίκη που θα διατηρούσε την κατηγορία. Στο πρώτο ημίχρονο, το συγκρότημα του Μιχάλη Γιώδα δέχτηκε μεγάλη πίεση από τους γηπεδούχους που είχαν ευνοϊκό άνεμο και με ήρωα την οδηγία Καπρίφτη που πραγματοποίησε εξαιρετικές επεμβάσεις κράτησε το 0. Την επανάληψη, ο Πλιάγκας έχασε το 52ο λεπτό μοναδική ευκαιρία να ανοίξει το σκορ και 5 λεπτά αργότερα ο Καλέργης με γυρισό σουτ μέσα από τη μικρή περιοχή έδωσε το προβάδισμα στο θετικό. Ο ίδιος παίκτης στο 25ο λεπτό κέρδισε πέναλτι έπειτα από ανατροφή του Κρίστη, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα Διαμαντόπουλος δίνοντας αέρα 2 τερμάτων στην ομάδα της Άμφισσας. Τα λεπτά που απέμειναν δεν άλλαξε κάτι και ο φοιτητικός πανηγύρισε το πολύτιμο τρίποντο που τον προτάθηκε του Μπολίκ με σκορ 2-0. Το ενδιαφέρον με τη Λαρισινή ομάδα εστιάζει την επόμενη μέρα, καθώς υπάρχουν αρκετά ανοιχτά μέτωπα. Με πρώτο διπλησιακό και στη συνέχεια με το ποιος θα είναι στην τεχνική ηγεσία και ποιοι ποδοσφαιριστές θα παραμείνουν στη Λαρισινή και την επόμενη σεζόν.